Μπορεί τα πρότυπα ομορφιάς να αλλάζουν ανά εποχές, όμως τα βασικά χαρακτηριστικά του τι είναι σεξι είναι ακριβώς τα ίδια από την εποχή των σπηλαίων έως σήμερα. Για λόγους που έχουν να κάνουν με την αναπαραγωγή, δηλαδή είμαστε προγραμματισμένοι, έχουμε στην κυταρική μας μνήμη εντολή να μας έλκουν συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και γυναίκες και άντρες, για λόγους που έχουν να κάνουν με την αναπαραγωγή. Ας δούμε λοιπόν καταρχάς τι έλκει τους άντρες, τι είναι προγραμματισμένοι να τους έλκει. 1. Αθλητικό σώμα. Τους αρέσει αυτό σε μια γυναίκα, ένδειξη καλής υγείας. Θα επιβιώσει στη γέννα με καμπύλες όμως. Γιατί με καμπύλες, θα σου το εξηγήσω αμέσως. Χαρακτηριστικό 2 που τους έλκει. Μεγάλα στρογγυλά οπίσθια. Γιατί κατά τον θυλασμό, για να παράγει γάλα ο γυναικείος οργανισμός, θα πάρει λίπος από τα οπίσθια. Έτσι είναι συνδεδεμένη η λειτουργία. Δεν θα πάρει από άλλη περιοχή. Άρα λοιπόν, η εντολή που έχει η κυταρική μνήμη του άντρα, μόλις βλέπει μεγάλα στρογγυλά οπίσθια, είναι η γυναίκα αυτή θα θρέψει σωστά τα παιδιά μου. Όχι στο συνειδητό βέβαια, έτσι στην κυταρική μνήμη. Και ο εγκέφαλος δίνει εκεί εντολή για στήση. Σφιχτά βέβαια τα οπίσθια, λόγω του πρώτου χαρακτηριστικού που σας είπα, αθλητικό σώμα. 3. Πλούσιο στήθος. Το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Γιατί όμως, γιατί αρέσει στους άντρες το πλούσιο γυναικείο στήθος. Τι μας χρειάζεται για την αναπαραγωγή. Στην πραγματικότητα, μην πείτε για θυλασμό, θυλάζουμε μόνο με τη θηλή όπως ακριβώς κηπήθηκε. Τα πρώτα χρόνια μας, οι άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη, περπατούσαμε στα 4. Άρα λοιπόν, τα αρσενικά έβλεπαν τα οπίσθια των θηλυκών, διεγείρονταν, αν ήταν και με όσο πιο μεγαλύτερα και στρογγυλά, τόσο πιο εύκολα διεγείρονταν, ανέβαιναν πάνω τους και έτσι συντελούνταν η αναπαραγωγή. Όταν σηκωθήκαμε στα 2 οι άνθρωποι, υπήρξε ένα μικρό θεματάκι. Άρα λοιπόν, τι κάναμε. Εξελικτικά, κατά την εξέλιξη, βγάλαμε οπίσθια από μπροστά. Δηλαδή, ο λιπόδης ιστός που αναπτύχθηκε το στήθος, ήταν καθαρά για λόγους έλξης, για να έλκουμε τα αρσενικά εφόσον είχαμε σηκωθεί στα 2 που πλέον τα συναντούσαμε και έρχονταν από μπροστά, να τα έλκουμε εύκολα. Απίστευτο αλλά αληθινό. 4. Μικρή μέση πάντα. Ναι, θα μου πείτε τώρα, μας αλλάζουν τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή κάποια πρότυπα ομορφιά στο παρελθόν ήταν πιο γεμάτα, έτσι. Μετά υπήρξαν ανορεκτικά, πιο αδύνατα. Σήμερα ένα υγιές σώμα απλά. Προσέξτε, αλλάζουν τα χαρακτηριστικά, αλλά πάντα στο τέλειο πρότυπο ομορφιά σε όλους τους αιώνες, η μέση έχει το 70% των γλουτών, των γοφών. Δηλαδή, πάντα το ίδιο είναι, αν προσέξετε, άσχετα αν παχαίνουμε ή αδυνατίζουμε, είναι η ίδια αναλογία. Γιατί? Για την κυοφορία. Στην πραγματικότητα, δηλαδή μια γυναίκα με άρτια αναπαραγωγική ικανότητα, η μέση της έχει το 70% των γοφών. Γιατί το σώμα της διώχνει το λίπος μακριά από τη μήτρα και τα εσωτερικά γενετικά όργανα και το στέλνει στους γοφούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επίπεδη κοιλιά, βέβαια. Επίπεδη κοιλιά γιατί έτσι στην κυταρική του μνήμη γνωρίζει ένας άντρας ότι δεν έχει ζευγαρώσει με άλλον άντρα αυτή η γυναίκα. Και μικρή μέση ότι θα τα καταφέρει, θα κυοφορήσει σωστά. Διώχνει το σώμα, το λίπος μακριά από τη μήτρα. Γι' αυτό θα έχετε προσέξει ότι μετά από ασθένεια, μετά από υστερεκτομή, για λόγους από κάποια ασθένεια που αναγκαζόμαστε να κάνουμε γυναίκες υστερεκτομή, τότε αλλάζει το γυναικείο σώμα. Δηλαδή μαζεύει το λίπος στην κοιλιά. Κάνουμε το σώμα μήλο δηλαδή. Όπως και το αντρικό σώμα που εκεί μαζεύει το λίπος. Γιατί ξέρει πλέον η φύση ότι δεν πρόκειται να αναπαραχθούμε. Οπότε μαζεύει το λίπος εκεί. Ψηλά πόδια.
Γιατί θεωρούνται ωραία τα ψηλά πόδια στους άντρες, γιατί θεωρούνται σεξι. Στην εποχή των σπηλαίων, το ότι μια γυναίκα, ένα κορίτσι πλέον, γίνονταν γυναίκα και ήταν έτοιμο για αναπαραγωγή, το πρόδιδε το ότι ψήλωναν τα πόδια της. Το ότι έμπαινε στην εφηβεία, λοιπόν. Τότε είχαν το σήμα, όταν έμπαινε στην εφηβεία, ότι ήταν έτοιμες οι γυναίκες για αναπαραγωγή και το σήμα κατά τεθέν της έφηβης είναι τα ψηλά πόδια. Δηλαδή, όταν μπαίνουμε στην εφηβεία οι γυναίκες, τα πόδια μας ψηλαίνουν, οι έφηβες έχουν ψηλά πόδια. Δηλαδή, παίρνουν ένα 10% από τον κορμό. Όταν ολοκληρωθεί η εφηβεία, 21 με 22 εκεί, ξανά ο κορμός παίρνει ένα 10% από τα πόδια. Στην εποχή των σπηλαίων, βέβαια, 21 χρονών ήταν μεγαλοκοπέλα. Σταματούσε η αναπαραγωγή, έτσι. Άρα, λοιπόν, στην κυταρική τους μνήμη έχουν ακόμη το ότι τα ψηλά πόδια είναι σεξι, είναι διεγερτικά. Εξού και τα τακούνια. Γι' αυτό, λοιπόν, τα τακούνια ήρθαν και έμειναν από τότε ως το πιο σεξι σύμβολο, γιατί δίνουν στη γυναίκα την εφηβική όψη γονιμότητας. Για το πρόσωπο τώρα, για τα χαρακτηριστικά του προσώπου, ως επί του πλείστον τους έλεγουν βρεφικά χαρακτηριστικά, γλυκά χαρακτηριστικά, γιατί δημιουργούν προστατευτικά συναισθήματα. Δηλαδή δεν τους αρέσουν τόσο πολύ οι γωνίες στις γυναίκες, όπως εμάς τους άντρες. Αντίθετα, στους άντρες εμάς στις γυναίκες μας αρέσουν οι γωνίες, τα πρόσωπα με γωνίες. Θεληματικό, σαγόνι λέμε έτσι. Στους άντρες δεν τους έλκει αυτό. Συνήθως βρεφικά χαρακτηριστικά. Μεγάλα μάτια, σίγουρα. Γι' αυτό και οι αρχαίοι Αιγύπτιοι που εφήβραν το make-up, το πρώτο που δημιούργησαν ήταν το κόλ, γιατί το κόλ μεγαλώνει τα μάτια. Και γιατί να θεωρείται αυτό σεξι. Γιατί κατά τη διέγερση, κατά το σεξ, όταν είμαστε διεγερμένες οι γυναίκες, διαστέλλονται οι κόρες των ματιών. Άρα, λοιπόν, τα μεγάλα μάτια ή το κόλ δημιουργούν αυτό το εφέ, ότι είμαστε διεγερμένες. Και φυσικά, αισθησιακά χείλη, σαρκώδη χείλη, γιατί κατά τη διέγερση φουσκώνουν με αίμα και τα κάτω χείλη των γεννητικών οργάνων και τα πάνω χείλη όμως, όταν κάνουμε σεξ. Και οι αρχαίοι Αιγύπτιοι έβγαλαν το κραγιόν, που στην αρχή είχε μόνο ένα χρώμα, το κόκκινο, για να μιμείται ακριβώς αυτή την λειτουργία, ότι έχουν διεγερθεί τα χείλη, ότι έχουμε αίμα, έχουν αιματωθεί τα χείλη και έχουν φουσκώσει. Έχουν γίνει πιο κόκκινα, δηλαδή. Ψηλός λαιμός. Ψηλός λαιμός, γιατί εξελικτικά, στο μόνο που μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό είναι ότι εξελικτικά ο αντρικός λαιμός κόντεινε και έγινε πιο χοντρός για να αντέχει στη μάχη, για να μην σπάει εύκολα και να αντέχει στο κυνήγι. Άρα, λοιπόν, ο ψηλός, λεπτός, γυναικείος λαιμός τους αρέσει γιατί φαίνεται το διαφορετικό, δηλαδή το θεωρούν πιο γυναικείο χαρακτηριστικό. Γι' αυτό και κάποιες φυλές της Βιρμανίας θα ξέρω ότι φοράνε τους δακτύλιους στα κορίτσια, στο λαιμό, για να τον κάνουν όλο πιο ψηλό, που βέβαια είναι τρομερό αυτό, γιατί αν βγουν οι δακτύλοι μπορεί να σπάσει εύκολα. Είναι τρομερό. Στη Δύση, ωστόσο, έχουμε ένα εφέ, τα μακριά λεπτά σκουλαρίκια. Τα μακριά λεπτά σκουλαρίκια δημιουργούν αυτό το εφέ του ψηλού λαιμού. Και τέλος, τα μακριά μαλλιά. Ό,τι και να λέμε, στους άντρες αρέσουν τα μακριά μαλλιά. Μακριά, λαμπερά μαλλιά είναι ένδειξη καλής υγείας, άρα καλής γονιμότητας. Γιατί η αλήθεια είναι, όταν ο άνθρωπος αρρωσταίνει, αραιώνουν τα μαλλιά του, καθώς θα έχετε προσέξει. Άρα, λοιπόν, ένδειξη καλής υγείας. Μέχρι μια εποχή είχαμε και οι γυναίκες και οι άντρες κρατούσαμε τα μαλλιά μας μακριά για λόγους έλξης. Μέχρι στην επιστολή προς Κορινθίους, ο Απόστολος Παύλος δήλωσε ρητά ότι από εδώ και πέρα οι άντρες κόβουν τα μαλλιά τους κοντά για να τιμήσουν το Θεό, για να τιμούν το Θεό, και οι γυναίκες κρατάνε μακριά τα μαλλιά τους για να τιμούν τον άντρα. Γι' αυτό και κάποιες γυναίκες δεν θέλουμε τα μακριά και τα κόβουμε κοντά. Γιατί θέλουμε κι εμείς να τιμούμε το Θεό. Αλλά πάντως, ό,τι και να λέμε στους άντρες, ως επί το πλείστον αρέσουν τα μακριά μαλλιά. Τώρα, είναι λόγος αυτοί, όλοι αυτοί οι λόγοι είναι λόγοι για να μας προτιμήσει ένας άντρας? Όχι, είναι καθαρά για λόγους έλξης. Δηλαδή, αν θα κάνουμε ένα άλλο θέμα
τα χαρακτηριστικά που διαλέγουν οι άντρες σε ένα μακροπρόθεσμο σύντροφο, πώς ερωτεύονται, θα δείτε ότι είναι άλλα. Ας πούμε, νούμερο 1 είναι η προσωπικότητα. Νούμερο 2 βέβαια παραμένει η ομορφιά, οπότε θα πάει σύμφωνα με αυτά τα χαρακτηριστικά. Νούμερο 3 είναι το μυαλό. Και νούμερο 4 το χιούμορ. Αλλά θα τα πούμε αυτά σε ένα άλλο θέμα.